Μονοπάτια σε περιοχές του ορεινού όγκου της περιφέρειας Ανώτας Τρικάλων και της ευρύτερης περιοχής των Μετέωρων αναδεικνύει η περιφέρεια Θεσσαλίας στην εργασία με τον ενιαίο φορέα τουρισμού του νομού Τρικάλων. Μαζί με τον ενιαίο φορέα τουρισμού, ο οποίος λειτουργεί άριστα μέχρι στιγμής, δεδομένων των συγκυριών και του περιβάλλοντος στον οποίο ζούμε, και είναι μια προστιθέμενη αξία αυτός ο φορέας, και αναφέρομαι στο φορέα διότι συνήθως οι φορείς δεν αποτελούν προστιθέμενη αξία για την περιοχή, αλλά εδώ πέρα προστιθέμενη αξία πραγματικά είναι αυτός ο φορέας, μας δίνει τη δυνατότητα να συνεργαστούμε και να καταγράψουμε και να μελετήσουμε 16 μονοπάτια στα Μετέωρα, με ιδιαίτερη σημασία, και στον Κόζιακα, που και εκεί πέρα η περιοχή είναι ιδιαίτερης σημασίας. Έχουν καταγραφεί, έχουν μετρηθεί, έχουν χαρτογραφηθεί 16 μονοπάτια μήκους 100 χιλιόμετρων. Σε συνεργασία με τον ενιαίο φορέα τουρισμού των νομού Τρικάλων, στηρίζουμε και αναδεικνύουμε τον ποιοτικό θεματικό τουρισμό, σημειώνει από την πλευρά του ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τρικάλων. Ο περιπατικός τουρισμός είναι μια εναλλακτική μορφή τουρισμού, η οποία είναι σε ανάπτυξη και ειδικά τώρα που υπάρχει ο κορονοϊός, έχει τα χαρακτηριστικά της υγείας και της ευεξίας. Αυτό είναι στο υποσυνείδητο του κόσμου και δεν θέλει να πηγαίνουν μέσω συνωστισμό και προτιμούν να έχουν, αν υπάρχουν περιπατικά που τους προστατεύουν και μπορούν να δουν τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής, γιατί μέσα από εκεί δεν βλέπεις μόνο αυτό, βλέπεις και τον πολιτισμό και γεωλογικά φαινόμενα που υπάρχουν. Άρα είναι ένας τουρισμός ο οποίος δεν έχει εποχικότητα, και είναι αυτό που με τον Περιφερειάρχη εδώ συνεχώς συζητάμε, πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε το θέμα της εποχικότητας. Η σημασία του περιπατικού τουρισμού είναι μεγάλη, καθώς αποτελεί δημοφιλέστερη μορφή αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου.